Ο κόσμος στέγεται και η κυβέρνηση το χαβά της. Συνεχίζει μια πολιτική που αποδεικνύεται ότι είναι εμπριστική. Το ενδιαφέρον για τα δάση, κύριε Υπουργέ, αποτυπώνεται στα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που είναι 0,04%. Πέρσι και φέτος έγιναν καθαρισμοί σε 70.000 στρέμματα που κόστησαν 5 με 8 φορές παραπάνω από ό,τι θα κόστιζαν αν το έκαναν μόνιμοι δασεργάτες. Βέβαια έπρεπε να γίνουν καθαρισμοί σε 4 εκατομμύρια στρέμματα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η πολιτική με όλα αυτά που λέτε, ούτε βέβαια να κρυφτεί κάτω από την όποια στάση κρατούμε και συμφωνούμε βέβαια με την υιοθεσία, όπως λέτε, του παιδιού, του κυβερνήτη του αεροσκάφους, του πυροσβεστικού που έχασε τη ζωή του. Επιτρέψτε μου λοιπόν, πέρα από αυτό, να καταγγείλω εδώ σήμερα στην Ολομέλεια την μεγαλοοφιλέτη εργαζόμενη στο Δήμο της Αθήνας, εδώ στα Πατήσια, που χρωστάει το υπέροχο ποσό των 800 ευρώ για κοινόχρηστα και στέκεται εμπόδιο με άλλους αλληλέγγυους στην εκτέλεση της έξωσης από την πρώτη κατοικία που αποφάσισε η αδέκαστη δικαιοσύνη και υποχρέωσε σε κινητοποίηση τον κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό με συμμετοχή πυροσβεστικών οχημάτων για να εφαρμοστεί η απόφαση έξωσης. Ντροπή, ντροπή και ξανά ντροπή σε όλους εσάς που στηρίζετε αυτή την αδίστακτη πολιτική σε βάρος φτωχών βιοπαλλεστών εργαζομένων. Θα αναφερθώ στην ομιλία μου στο μέρος των άθρων του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνολικά οι ρυθμίσεις, εκτός από κάποιες βελτιώσεις που διευκολύνουν τη συγκρότηση συνδυασμών για τις οποίες δεν θα σταθούμε εμπόδιο, αυτό όμως που χαρακτηρίζει και αυτό το νομοσχέδιο είναι η αρχή της κυβερνησιμότητας των Δήμων και Περιφερειών με τα άρθρα τα οποία δεν θα ψηφίσουμε. Το άρθρο 11, η διάταξη είναι κάλπονο θετική, γιατί αλλάζει και τη ρύθμιση του προηγούμενου νόμου του 48.04 του 21, με την οποία επίσης διαφωνούσαμε και έρχεται και ενισχύει τον πρώτο συνδυασμό στο δεύτερο γύρο, παραβιάζοντας το σχετισμό όπως αποτυπώθηκε στον πρώτο γύρο των εκλογών. Μετατρέπει επί της ουσίας τις εκλογές σε μια επιλογή μεταξύ μόνο των δύο επικρατέστερων. Στο άρθρο 17 ισχύει το ίδιο για τις περιφέρειες όπως το άρθρο 11 για τον δεύτερο γύρο με αυτές τις αλλαγές που κάνει για να διευκολύνει, όπως λέει, την κυβερνησιμότητα των οργάνων των ΟΤΑ. Στο άρθρο 20 δεν συμφωνούμε ο πρόεδρος της κοινότητας πάνω από 2.000 κατοίκους να εκλέγεται υποχρεωτικά από τον πλειοψηφόν συνδυασμό. Και αυτό προωθεί, όπως λέει, το νομοσχέδιο την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Πρόκειται για ξεχωριστά όργανα και πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ο πρόεδρος να εκλέγεται πρώτος, ο πρώτος σε ψήφους από το συνδυασμό που πλειοψήφισε στη συγκεκριμένη κοινότητα. Είναι κόντρα αυτό το άρθρο στη θέληση των ψηφοφόρων συνολικά. Αλλά τι σημαίνει κυβερνησιμότητα? Είναι η περαιτέρω θωράκιση των περιφερειακών και δημοτικών αρχών για να υλοποιεί τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την καταλυστική ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έτσι, με όλες τις μεταρρυθμίσεις, η αυτοδιοίκηση μετατράπηκε σε διοίκηση και μέρος του κράτους. Όλα τα τελευταία χρόνια, μαζί με μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έδρασαν ενιαία και εχθρικά απέναντι στο λαό και τις ανάγκες τους, και αυτό αποτυπώνεται καθημερινά. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μετατράπηκαν σε μηχανισμούς προσέλκυσης και αξιοποίησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα με στόχο την ικανοποίηση μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων στο πεδίο των επενδύσεων για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους. Λειτουργούν ως φορομπηκτικός και φοροεισπρακτικός μηχανισμός και έχουν αποδεχτεί τη μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους. Διευρύνθηκε η ανταποδοτικότητα όλα αυτά τα χρόνια με τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ανταποδοτικότητα που σημαίνει πληρώνει ξανά ο λαός για υπηρεσίες που ήδη έχει πληρώσει μέσα από το άδικο φορολογικό σύστημα. Προώθησαν τη γενικευμένη ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, των ιδιωτικοποιήσεων, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, των προγραμμάτων ανακύκλωσης των ανέργων, των ελάχιστων κοινωνικών παροχών.
Αποτέλεσμα, η εκτόξευση της απασχολησιμότητας και της ευελιξίας σε εργασιακές σχέσεις, η κατακόρυφη μείωση του μόνιμου προσωπικού, η συρρήκνωση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών που τις υποκαθιστούν ιδιώτες, ΜΚΟ, ΚΙΝΣΕ, οι φορείς της περιβόητης κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Με τη ειδικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών προχωρά και η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τετικοποίηση της εργασίας, να πληθαίνουν τα εργατικά ατυχήματα στους Δήμους. Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους την τελευταία 20ετία στους χώρους δουλειάς. Παραχωρείται και με ευθύνη των τοπικών κρατικών οργάνων η δημόσια γη, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις και υποδομές στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και όχι όπως θα έπρεπε, να προστατεύονται για να μπορούν να τα απολαμβάνουν, να απολαμβάνουν τα ωφέλη τους ο λαός και συνολικά η νεολαία. Έργα και υποδομές απαραίτητα για τις λαϊκές ανάγκες δεν υλοποιούνται γιατί δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκόμενα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με βάση αυτή την πολιτική, δεν επιλέγουν τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, όπως αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά, αντισεισμική θωράκιση, για να μην πνίγεται, καίγεται και σκοτώνεται ο λαός από πλημμύρες, φωτιές και σεισμούς. Δεν είναι στην προτεραιότητά τους τα σύγχρονα ασφαλή σχολικά κτίρια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακατάλληλα αλλά και επικίνδυνα σχολεία για τα παιδιά. Δεν ασχολούνται με την τραγική κατάσταση των κέντρων υγείας, που είναι υποστελεχωμένα από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποσία του αναγκαίου ιατρικού τεχνολογικού εξοπλισμού, δεν αντιδρούν, δεν διεκδικούν, συνενούν στην εμπορευματοποίηση. Η κατάσταση του ΕΚΑΒ είναι τραγική. Οι ευθύνες βέβαια ανήκουν στην κυβέρνηση, αλλά και στις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, που δεν διεκδικούν τις ανάγκες για την έγκαιρη μεταφορά των ασθενών σε δομή υγείας από τον τόπο κατοικίας, που ιδιαίτερα στην περιφέρεια οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Η ελλείψη ασθενοφόρα και διαστόσεις είναι μεγάλες, με συνέπεια να πεθαίνει ο ασθενής αβοήθητος ή να επιδεινώνεται η υγεία του, αφού η καθυστέρηση διακομιδής είναι μεγάλη. Την τελευταία περίοδο έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που άνθρωποι πεθαίνουν στις καρότσες των αγροτικών ή λόγω της μεγάλης καθυστέρησης να επιδεινώνεται η υγεία και να καταλήγουν. Είναι πρόκληση να καίγεται η χώρα, να λείπουν 4.500 πυροσβέστες και εσείς να φέρνετε ρύθμιση που προβλέπει ότι το ΕΚΑΒ θα ενισχύεται από προσωπικό της πυροσβεστικής, του στρατού και των ΟΤΑ, που έτσι αλλιώς οι ΟΤΑ λειτουργούν οριακά με εργαζόμενους. Είναι πρόκληση απέναντι στους νεκρούς και στη μεγάλη καταστροφή της περιουσίας και του φυσικού πλούτου αυτή η ρύθμιση. Στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση, η προγραμματική σύγκληση των αστικών κομμάτων γίνεται ταύτιση. Αυτή την κυβερνησιμότητα στηρίζετε όλοι σας. Το κόμμα μας έχει αναδείξει ότι καμιά φιλολαϊκή, περιφερειακή, τοπική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει όσο η γενική πολιτική της χώρας έχει ως προτεραιότητα τα συμφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό και το δίλημα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είναι αναπέναντι στον μπλοκ των αστικών κομμάτων που διοικούν περιφέρειες και δήμους, ανεξάρτητα από το πώς θα εμφανιστούν και στις εκλογές, ισχυροποιηθεί αποφασιστικά με κατάκτηση νέων θέσεων και δήμων η δύναμη της εργατικής λαϊκής αντίστασης και αντιπολίτευσης, η συνδυασμή της λαϊκής συσπήρωσης. Εμείς πάνω σε όλα αυτά θα παλέψουμε το επόμενο διάστημα. Ψηφίζουμε κατά σε αυτά τα άρθρα που είπα και προηγουμένως, αλλά και στο νομοσχέδιο συνολικά.